Στο κέντρο του Τυμπακίου, σε μια περίοδο που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται σύντομα σημαντικά προγράμματα για την αγροτική οικονομία και την αλεία, για την ίδια περιοχή, εγκαινίασε γραφεία χθες η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, παρουσία του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χαράλα Μπουκασίμη, ο οποίος τόνισε ότι μόνο από τα δύο προγράμματα για την αγροτική οικονομία και την αλεία θα εισρεύσουν στους δικαιούχους που θα ενταχθούν σε αυτά κονδύλια πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγκαινιάσαμε τα γραφεία της Αναπτυξιακής στο Τυμπάκι για να υποστηρίξει την υλοποίηση του προγράμματος Αλληλείας και του προγράμματος Γεωργίας που αφορά το πρόγραμμα Leader ουσιαστικά. Και αυτό σηματοδοτεί τη σημασία που αποδίδουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξουμε την περιοχή αναπτυξιακά και γι' αυτό το λόγο έχουμε χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμύρια, 5 για τη Γεωργία και περίπου άλλα 5 εκατομμύρια για την Αλεία. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε και να κάνουμε έργα υποδομών, να στηρίξουμε την τυποποίηση των προϊόντων, την μεταποίηση, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία και γενικότερα να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανοίγουμε τα γραφεία στη Μεσαρά. Έχουμε ήδη στελεχώσει τα γραφεία με 3 άτομα, μία αρχιτέκτονα, ένα γεωπόνο και ένα οικονομολόγο. Σε κανένα χρόνο υπολογίζουμε να έχουμε αναπτύξει το μηχανισμό πλήρως εδώ στο Τυμπάκι. Όπως επισημάνθηκε, για πρώτη φορά στην περιοχή υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράμματα που θα συνεισφέρουν σημαντικούς πόρους με στόχο την ανάπτυξη όχι μόνο γεωργικών δραστηριοτήτων, αλλά και γενικότερων δραστηριοτήτων στην ελληνική ύπαιθρο, ενώ ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει στόχευση στήριξης και εξυγχρονισμός των αγροτών με επίκεντρο τα ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και τη σύνδεση με τις τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για την τοπική ανάπτυξη αυτό που συμβαίνει σήμερα, τα εγγένεια αυτού του γραφείου, δείχνει πόσο σημαντικό. Εκεί είναι η αποκέντρωση σε όλες τις μορφές της υπηρεσίας και των αναπτυξιακών τάσεων προς την Ύπεθρο. Η αναπτυξιακή εκτείνεται πλέον σε ένα χώρο με μεγάλη παραγωγική δυνατότητα, τόσο αναπτυξιακή, τουριστική, από κάθε άποψη, οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δομές στον ίδιο το χώρο. Με τη δημιουργία γραφείων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στην περιοχή, όπως αναφέρθηκε, έρχεται στην επιφάνεια το μεγάλο ενδιαφέρον, η συνεργασία και η στήριξη σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, αλλά και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ο κόσμος θα μπορεί να έρχεται, να ενημερώνεται κατευθείαν εδώ στα γραφεία, τι είδους επενδύσεις θέλει να κάνει, τα ποσοστά χρηματοδότηση, πώς θα στηριχτεί και όλες αυτές οι ανάγκες να τις καλύψουμε επιτόπου και να μην χρειάζεται να μεταφέρονται στο κέντρο, στο Ηράκλειο ή κάπου αλλού.